Μπορεί η αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο Τίναβος στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Δράμα να μην ήταν η καλύτερη, όμως αυτό που κρατούν οι άνθρωποι του συλλόγου είναι οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί της νίκης. Πάντως, στις δηλώσεις του, ο τεχνικός του Τίναβου Άγγελος Δικόζης εμφανίστηκε ευχαριστημένος, ενώ στάθηκε στην απόδοση των ποδοσφαιριστών που πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση. Οι αλλαγές βοηθήσαν και οι τρεις. Νομίζω και ο Καραγιάννης και ο Γεωργίου, αλλά και ο Θανάης ο Μάγκος. Και τα παιδιά που κληθήκαν να παίξουν για πρώτη φορά, όπως είναι ο Δημήτρης, και για πρώτη φορά που έπαιξε ο Νταντίδης σε διαφορετική θέση, και ο Κάρλος Αντρέ που ξεκίνησε πρώτη φορά βασικός, νομίζω ότι τα παιδιά ανταποκριθήκανε. Ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Αλκαζάρ. Ενώ τα ευχάριστα νέα για τον τεχνικό του Τίναβου είναι πως θα έχει περισσότερες λύσεις, καθώς εξέτησαν τις ποινές τους και επανέρχονται οι Κώστας Κούπρας, Αλέξανδρος Γκαλίτσιος, όπως και ο Παύλος Βαγγελή, που δεν ήταν στην αποστολή λόγω του ότι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Μάλιστα, ο Άγγελος Δικόζης δεν άφησε σχολεία στο το Σιβάν στη συνέντευξη τύπου, απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση. Και οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά, γίνονται λάθη και τα λάθη πρέπει να τα διορθώνουμε. Όπως είπατε για τον Βαγγελή, έμεινε εκτός αποστολής για πειθαρχικό παράπτωμα. Πάνω απ' όλα είναι ομάδα και πάνω από την ομάδα εγώ πιστεύω ότι είναι αυτός που πληρώνει, κανένας άλλος. Ούτε ο προπονητής, ούτε οι ποδοσφαιριστές, ούτε κανένας.